Βρε καλώ τα πιτσουνάκια. Ο Μιχάλης και η Ζέτα, που τους βλέπετε να ασπάζονται την Μπέκη Τρικαλιώτη σε εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα της φωνής, επιμένουν πως τα αλήθεια αγαπιούνται όσο κανείς. Εσείς είσαστε καλά? Εγώ είμαι καλά, ναι. Στα προσωπικά σας? Στο κατάλαβα. Πολύ καλά. Περνάτε ωραία περίοδο στη ζωή σας? Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται σε ένα μεγάλο ναι. Αυτό το ναι το βροντερό, άραγε τι σημαίνει? Μήπως του γάμου έφτασε η ώρα η ζηλεμένη? Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που ζει μια τέτοια περίοδο στη ζωή του δεν μπορεί να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και ναι, το έχω στο μυαλό μου. Γενικά είστε της οικογένειας, θέλετε παιδάκια? Δεν αποκλείω τίποτα και είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι. Σκέφτεσαι, η ημερομηνία δεν? Εδώ σε λεπτομέρεια δεν το έχω σκεφτεί, ένα μελεγγύμις. Άνθρακες ο θησαυρός. Δεν νιώθει ακόμα έτοιμος για γλέντια ο γαμπρός. Έχει φαίνεται άλλα πράγματα στο μυαλό του. Κύριε Χατζηγιάννη, θέλω να περάσουμε λίγο στο θέμα της Κύπρου. Είμαι βαθιά συναχωρημένος. Ήταν κάτι που φαντάζομαι δεν το περίμενε κανείς. Είναι μια εξωφρενική και καταδικαστική απόφαση. Καταρρύπτει οι κανόνες καλής συνεργασίας και νομίζω ότι τιμωρεί την Κύπρο και οδηγεί το λαό της σε εξαθλίωση, σε χρόνια και ισόβια λιτότητα. Εγώ ένα θα σας πω και να το θυμάστε. Αν δεν ορθοποδήσει πρώτα η Κύπρος, ο Μιχάλης και η Ζέτα δεν πρόκειται να βάλουν στεφάνι.